πάμε να υποδεχτούμε, να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε παράλληλα την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μου, κυρία Τσουκαλά. Καλησπέρα σας. Την κυρία Κασάνδρα Κοντζανάκη, υποψήφια βουλευτή Ρεθύμνου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Και τον κύριο Γιώργο Μπαλτζάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με την Ελληνική Λύση. Καλώς ήρθατε. Κύριε Πανελτό, το ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Τσουκαλά, να ξεκινήσω με εσάς. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε και να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Να εστιάσουμε στο κομμάτι της αδιευκρίνησης ψήφου, στο κομμάτι της αποχής, σε ποσοστά που αγγίζουν το 16-18% δημοσκοπικά, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν βασίζεστε σε αυτό το κομμάτι ή μάλλον τι θα λέγατε σε αυτή την κατηγορία των ψηφοφόρων που δεν έχει αποφασίσει από τη μία ποιο να υποστηρίξει και από την άλλη βέβαια σκέφτεται ακόμα και την αποχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έχει να πει? Κοιτάξτε να δείτε, το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, το ποσοστό της αδιευκρίνησης της ψήφου. Έχουμε βέβαια το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου η αδιευκρίνηση αυτή η ψήφος και η ψήφος της νεολαίας, η αποχή της νεολαίας, έφερε στην εξουσία την ακροδεξιά. Θεωρώ λοιπόν ότι ζούμε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και ιστορική συγκυρία, κατά την οποία ο κάθε υπεύθυνος δημοκρατικός πολίτης θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά το μέλλον της χώρας μας στο οποίο διακυβεύεται. Θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβει υπόψη όλες αυτές τις εξελίξεις οι οποίες έχουν συμβεί και οι οποίες μας έχουν τρομοκρατήσει με τις παρακολουθήσεις, με την αστυνομοκρατία, με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλο αυτό το καθεστώς το οποίο εγκαθιδρύεται μέρα με τη μέρα, όλη αυτή η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς που τη βλέπουμε ακόμα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, έχουμε το Βορύδη, έχουμε τον Πλεύρη. Θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε κάτω και πολύ σοβαρά ο κάθε υπεύθυνος πολίτης να δει πώς θα μπορέσει να παραμερίσει τις διαφορές του και να προωθήσουμε ξανά ένα προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης, να βγουν προς τα μπροστά, προς τα έξω, οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. Και φυσικά και η ψήφος των νέων θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Θα αναφερθούμε και στους νέους. 400.000 νέοι για πρώτη φορά θα προσέλθουν στην εκλογική διαδικασία της μεθεπόμενης Κυριακής. Κυρία Κοντζανάκη, απευθυνόμενοι στους πολίτες που δεν έχουν αποφασίσει αυτή τη στιγμή, είναι η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος μέσα από δημοσκοπικά ευρήματα, από τη μία, και σε αυτούς που λένε ότι εγώ δεν θα κατέβω, δεν θα πάω να ψηφίσω. Αντιδραστικά. Το ΠΑΣΟΚ τι έχει να πει? Αρχικά πρέπει να βρούμε γιατί. Γιατί οι νέοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί υπάρχει αυτή η αποχή και αποστροφή από την πολιτική σκηνή, γιατί υπάρχει ο πικραμένος και απογοητευμένος πολίτης από την πολιτική και τους πολιτικούς. Εγώ μπορώ να πω ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά, στη γενιά της κρίσης, στη γενιά που απογοητεύτηκε και πικράθηκε από την πολιτική, στη γενιά που έδειξε την πλάτη στην πολιτική. Αλλά αυτή η γενιά, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να σε πείσουν ότι το κατεστημένο είναι κατεστημένο, ότι η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει, ότι αν θέλεις μια θέση, μια δουλειά ή μια θέση στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δεχθείς την αδικία και ότι δεν... Να πάρεις το βλέμμα από την αδικία και ότι δεν μπορείς να φέρεις αυτή την αλλαγή, δεν μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι μπορείς να αλλάξεις την πολιτική, ότι μπορείς να αλλάξεις το ήθος και το ύφος της και να διεκδικήσεις και να χτίσεις το δικό σου μέλλον μέσα από αυτή. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Είναι ο δύσκολος δρόμος, αυτό εννοώ. Οι νέοι λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ έχουμε επιστρατευτεί και το έχω αναφέρει πολλές φορές, όχι για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε για να γεμίσουμε ψηφοδέλτια βαρύγδουπων πολιτικών, αλλά έχουμε επιστρατευτεί και διεκδικούμε και το ρόλο και την ευθύνη αυτής της αλλαγής. Διεκδικούμε λοιπόν το μέλλον μας και διεκδικούμε την ανανέωση της πολιτικής σκηνής και την ευθύνη για να φέρουμε την κοινωνία έτσι όπως την ονειρευόμαστε, να διεκδικήσουμε τα όνειρά μας αυτήν και να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Μπαλτζάκη.
Για τους νέους, δεν μιλάμε τώρα. Αναφορικά με την αποχή, αναφορικά με την αντίδραση, αναφορικά με αυτούς που σκέφτονται να μην συμμετέχουν σε εκλογική διαδικασία. Μάλιστα. Αυτοί υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες. Ειδικά οι νέοι που προλαλήσαντες το είπαν και καλύτερα, γιατί είναι πιο νέοι από μένα. Εγώ είμαι λίγο μεγάλος στην ηλικία, αλλά είμαι νέος στην πολιτική σκηνή. Το πώς αισθάνεται κανείς μέσα σε ψυχή του νέου. Συναναστρέφομαι όμως με νέα παιδιά, γιατί είμαι σπουδαστής στο ΙΕΚ τουρισμού, στο μαγειρικό κομμάτι και ανταλλάσσω πολλές απόψεις καθημερινά με τα νέα παιδιά. Και δεν σας κρύβω ότι είναι όριμα και αποφασισμένοι να πάνε να ψηφίσουν εν τέλει, απλώς ψάχνουν περισσότερο τη λεπτομέρεια από ότι εμάς τους μεγαλύτερους. Ίσως επειδή ακούνε πολλά, ενημερώνονται μέσω ίντερνετ πάρα πολύ, είναι πάντως πολύ κατατοπισμένοι στα πολιτικά δρόμενα. Εντάξει, έχουν απογοητευτεί εν μέρη και από τη μέχρι τώρα πορεία της πολιτικής κοινής, αλλά εγώ τους ενθαρρύνω γενικά να συμμετάσχουν στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Μάλιστα. Γιατί και ο ψηφοφόρος συμμετοχή είναι. Κυρία Τσουκαλά, υπάρχει ένα ρεύμα των νέων προς το ΣΥΡΙΖΑ με βάση πάντα δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Εγώ έχω να αναφέρω όμως το εξής. Είχαμε το φαινόμενο του brain drain. Εκτοξεύθηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή την πενταετία 2015-2019 είχαμε υψηλότατα ποσοστά ανεργίας και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Είχαμε το φαινόμενο αναβαθμίζω το ΤΕΙ και το κάνω πανεπιστήμιο, αλλά χάνονται τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως έγινε και με το γεωπονικό στο ΤΕΙ και ΕΛΜΕΠΑ κατ' επέκταση μετά. Υπήρχαν λάθη και επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν παραλήψεις, υπήρχε ένα θολό τοπίο αναφορικά με την επόμενη μέρα στο κομμάτι ενός νέου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας επί ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα σας το λέω γιατί είχα την τιμή να γνωρίσω χθες το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για την Έρευνα, τον Κώστα το Φωτάκη, για πρώτη φορά δόθησαν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα. Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε τάση αναστροφής του brain drain στην Ελλάδα. Και αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, δώσαν πάρα πολλά χρήματα για έρευνα στην Ελλάδα. Τα κονδύλια και η έρευνα, τα κονδύλια για έρευνα δεν κατευθύνονται παντού. Κατευθύνονται συγκεκριμένα. Κατευθύνονται σε επιστήμονες και επιστημονικές ομάδες που το κυνηγούν περισσότερο. Φυσικά, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά, αυτές μιλάμε για ιστορικές παθογένειες στην παιδεία. Και μπορώ να σας μιλήσω διεξοδικά γι' αυτό, γιατί εγώ ήμουνα για χρόνια ερευνητήτρια, ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό στο εξωτερικό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις παθογένειες αυτές, οι οποίες εμποδίζουν ένα νέο ερευνητή να μπορέσει να ανελιχθεί επιστημονικά στην Ελλάδα. Η ατζέντα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτές τις παθογένειες και την επίλυσή τους. Φυσικά και η χρηματοδότηση, η αναστροφή του brain drain θα γίνει μόνο με τη χρηματοδότηση της έρευνας. Άρα θα επιστρέψουμε πάλι πολύ μεγάλα κονδύλια στην έρευνα και όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Μάλιστα. Στο κομμάτι της ανεργίας των νέων, της νέας γενιάς. Εκεί έχω να πω ότι και την ίδια ώρα βλέπουμε, σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, αλλά να βάλουμε λίγο και τη θεματική της υποστελέχωσης. Δηλαδή, από τη μία μιλάμε για ανεργία των νέων, επί Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη, βέβαια, τι έχουμε, παρατηρείται μια υποστελέχωση σε κλάδους όπως ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Βεβαίως. Από τη μία, βέβαια, ακολουθούν, η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί ξενοδοφικές πολιτικές, οι οποίες αποτρέπουν μετανάστες και πρόσφυγες να έρθουν στη χώρα μας να εργαστούν. Από την άλλη, παραπονιόμαστε για το ότι δεν βρίσκουμε εργάτες γης. Φυσικά, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, ο ξενοδοχοϋπαλληλικός κλάδος κατάφερε να αυξήσει τις αποδοχές. Αλλά φυσικά και αυτό δεν είναι αρκετό για να επιστρέψουν οι ξενοδοχοί πάλι στα ξενοδοχεία. Θα πρέπει φυσικά να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία και φυσικά θα πρέπει να αναστραφεί η επιδότηση της εποχικής εργασίας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν στην Κρήτη να επιδοτούμε εποχική εργασία αντί να επενδύουμε σε μορφές τουρισμού οι οποίες θα είναι διαθέσιμες ολόκληρο το χρόνο. Οπότε με πάρα πολύ απλές λύσεις μπορούμε να λύσουμε διαρθρωτικά προβλήματα. Μάλιστα. Της ελληνικής οικονομίας. Κυρία Κοντζανάκη, έρευνα, πανεπιστήμια, brain drain, έκανε την αρχή η κυρία Τσουκαλά. Αρχικά, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο 1 εκατομμύριο των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό. Από την έναρξη της κρίσης.
ήταν 500.000. Δεν είμαι σίγουρος που είναι. Αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στους 1 εκατομμύριο. Ξέρει το ποσοστό. Πάντως είναι. Είναι υψηλό. Είναι υψηλότατο. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε επιτυχιούχους ανέργους. Είμαστε στο 55% των νέων απασχολούμαστε σε part-time κάτω των 400 ευρώ μισθούς. Οι νέοι, γιατί μιλήσαμε για την αποστροφή και την αποστροφή των νέων από την πολιτική, έχουν κουραστεί να ακούν υποσχέσεις προεκλογικές. Προεκλογικές, δηλαδή στήριξαν, θα το πω τώρα και αυτό πολύ απλά, ότι στηρίχθηκαν σε προεκλογικά προγράμματα, τα οποία όταν η αντιπολίτευση αυτή έγινε κυβέρνηση, δεν έγιναν ποτέ πράξη. Οπότε αυτή η αποστροφή συνεχίζεται και είναι μια δεκαετία τώρα. Σίγουρα χρειαζόμαστε κίνητρα για τους νέους να μπορούμε να μείνουμε στα χωριά μας, κίνητρα για να μπορούμε να ασχοληθούμε και με τον πρωτογενή τομέα, κίνητρα να στηριχθεί ο πραγματικός παραγωγός, ο πραγματικός κτηνοτρόφος και κίνητρα να μπορούμε να μείνουμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια την οικογένειά μας. Θα ήθελα, κύριε Παναγιωτόπουλο, να μου ξαναεπαναλάβετε την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν πάνω στην έρευνα, στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε στο δυναμικό της χώρας μας αυτούς τους νέους επιστήμονες, αυτό το ταλέντο που έχουν, αυτή τη δυναμική. Ωραία. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αναρτημένο από τον Νοέμβρη, μιλάει ξεκάθαρα για ποιοτική δημόσια παιδεία, για το πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε και τα πανεπιστήμια και τις πραγματικές ανάγκες στον επαγγελματικό τομέα της περιοχής μας. Είναι ένας χώρος που πάντα είχε στην πολιτική του, μια ανθρωποκεντρική πολιτική, την ανάπτυξη και των μικρομεσαίων, και του αγρότη και του εργαζόμενου, και εκεί βασίζονται τα προγράμματά μας, το πρόγραμμά μας, στις άμεσες λύσεις και μάλιστα, στην ανάδειξη μάλιστα των προβλημάτων του μη προνομιούχου και του Έλληνα πολίτη. Κύριε Μπαλτζάκη, ελληνικά πανεπιστήμια, πολλά ακούγεται για την είσοδο ιδιωτών βέβαια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ανοίξει μια ατζέντα. Η ελληνική λύση τι λέει? Και στην υγεία το ίδιο θα γίνει σιγά σιγά. Πάμε στα πανεπιστήμια και μετά πιάσουμε. Να σας πω, η ελληνική λύση έχει μια λύση. Όλα είναι θέματα κυρίως οικονομικού. Δηλαδή, αν δεν παράξουμε σαν χώρα, δεν θα μπορέσουμε ούτε να απορροφήσουμε τους ανέργους που έχουμε, νέους και μεσήλικες και μεγαλύτερους, ούτε να δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά χωρίς μισθούς και χωρίς δουλειά καλή, να δημιουργήσουν οι οικογένειες. Άρα τώρα αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Δηλαδή, αν πριν από 30 χρόνια μεριμνούσε το κράτος για τα νέα παιδιά να έχουν καλές αποδοχές, καλούς μισθούς, παραγωγικό ιστό της χώρας δυνατό, όχι με δανεικά χρήματα, αυτά που λέει και ο πρόεδρός μας. Δηλαδή μπορούμε, παράδειγμα όπως έλεγε και προχθές, από τις 37 ανεξάρτητες αρχές να απορροφήσουμε ένα κοντήλι, ένα δισεκατομμύριο το χρόνο, με το να κλείσουν οι 32 και να απομείνουν οι 5 που ορίζει το Σύνταγμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα επενδύσεις στον αγροτικό τομέα με αυτά τα χρήματα. Το οποίο η απόδοσή τους είναι 1:7. Δηλαδή το 1 ευρώ σου αποδίδει με την αγροτική παραγωγή 7 ευρώ. Αυτές είναι οι οικονομικές λύσεις. Όπως επίσης και αυτό, να εκμεταλλευτούμε επιτέλους το φυσικό αέριο και τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο υπέδαφο. Μάλιστα. Αν δεν λυθεί το οικονομικό, πώς θα δοθούν χρήματα, μισθοί καλοί στους νέους, να ζουν με αξιοπρέπεια, να προσλαμβάνονται επίσης με αντικειμενικά κριτήρια, γιατί δεν το είπαμε αυτό. Έτσι πρέπει να υπάρχει και δικαιοσύνη και ισονομία στο κράτος μας και να γίνονται προσλήψεις νέων ανθρώπων άξιων και ικανών με τα προσόντα που διαθέτουν. Μάλιστα, είστε ακριβές, κύριε Μπαλτζάκη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσουκαλά, να πάμε λίγο στην υγεία. Βεβαίως. Υποστελέχωση στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, από τη μία. Και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και την ίδια ώρα αυτή η πολυπόθητη αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επί ΣΥΡΙΖΑ, η πολυδιαφημισμένη, ακόμα δεν έχει γίνει πράξη.
Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν ανοίξει τόμοι, τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, έτσι. Οπότε δεν θεωρώ ότι δεν είχε γίνει σωστό έργο επί ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, να θυμηθούμε και πόσοι ανασφάλιστοι είχαν πρόσβαση στην υγεία. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια μεταπανδημική περίοδο που έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης σωστής διαχείρισης της πανδημικής κρίσης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν χάσει τη ζωή τους 30.000 συνάνθρωποι μας και αρκετοί εξ αυτών εκτός ΜΕΘ. Είχαμε ακούσει ακόμα και τραγελαφικές δηλώσεις όπως το Γεραπετρίτη να λέει ότι τι θα κάνουμε τις εξτρά ΜΕΘ όταν θα τελειώσει η πανδημία. Βλέπουμε μία τελείως χρηματοκεντρική αντιμετώπιση της υγείας στην Ελλάδα και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να λήξει πολύ σύντομα. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για ό,τι συνέβη στη χώρα επί πανδημίας, με την όλη διαχείριση γενικά, από τα εμβόλια μέχρι τους θανάτους, με απόκρυψη δεδομένων αναφορικά με τη θνητότητα των ατόμων εκτός ΜΕΘ. Γενικά θεωρώ ότι η διαχείριση ήταν άθλια. Μάλιστα. Κυρία Κοντζανάκη, επιθυμείτε να εκπροσωπήσετε μια περιφερειακή ενότητα. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο βέβαια στο Ρέθυμνο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε, για να χρησιμοποιήσω και τον σωστό χρόνο, ένα βήμα πριν το λουκέτο. Δυστυχώς είναι κάτι που στεναχωρεί και πονάει πάρα πολύ το νομό μας. Ένας νομός που είχε υπουργούς, είχε υπουργό υγείας, υπουργό υγείας από γειτονικό νομό, υπουργό μεταφορών. Και έχουμε την τραγική, δηλαδή, ιστορίες να λέμε για το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ξεπερνάει το κάθε όριο, θεωρώ. Το πώς οι άνθρωποι του νομού, δηλαδή και από τα χωριά, θα πρέπει να κάνουν 40 λεπτά να φτάσουν σε μια ειδοποιία επικίνδυνη, κατεβαίνοντας λοιπόν από την επαρχία στο νοσοκομείο. Αυτές είναι παθογένειες όμως. Παθογένειες από ένα παρελθόν που δεν έγινε τίποτα, θα πει κάποιος. Και να φτάνει στο νοσοκομείο και να μην υπάρχει. Φυσικά και το υποστελεχωμένο νοσοκομείο, δηλαδή έχει πέσει το βάρος στο ελάχιστο προσωπικό. Να φτάνεις λοιπόν στο νοσοκομείο, να μην μπορείς να εξυπηρετηθείς, να σε στέλνουν σε γειτονικό νομό για να φτάσεις στα απογευματινά εξωτερικά ιατρία και από εκεί να καταλήξεις στον ιδιώτη για να κάνεις... Μας περιγράψατε το σκηνικό που διαμορφώνεται εκεί στο Ρέθυμνο. Η πρόταση όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι, πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση? Το ΠΑΣΟΚ έχει τη βαριά ιστορία της δημιουργίας του ΕΣΥ. Αυτή λοιπόν τη βαριά ιστορία θέλουμε να συνεχίσουμε και ζητάμε την πλήρη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ζητάμε και το 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει εκεί. Ζητάμε την στελέχωση όχι μόνο των νοσοκομείων, αλλά και των κέντρων υγείας. Η επαρχία έχει κέντρα υγείας. Το κέντρο υγείας Πηλίο, θα το ξαναφέρω, στον Άγιο Βασίλη, περιμένει ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, μπορεί να είναι και 4 χρόνια, τώρα που το σκέφτομαι, ένα ασθενοφόρο. Είμαστε τουριστική περιοχή και μένει το ασθενοφόρο στο δρόμο με ασθενείς μέσα. Ζητάμε λοιπόν την αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάμε, την αξιοπρέπεια του πολίτη και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αξιοπρέπεια χωρίς υγεία, χωρίς Μάλιστα. εθνική, δημόσια υγεία. Κύριε Μπαλτζάκη, ο προγραμματισμός στο σχέδιο της ελληνικής λύσης, το κομμάτι της αναβάθμισης των νοσοκομείων της χώρας, τι προβλέπει? Να σας πω. Καταρχάς να πούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι η βάση της δημόσιας υγείας, ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από το 81 λοιπόν και μετά αυτό το σύστημα καταραίει συνεχώς. Είτε με πολιτικές που οδηγούν στην κατάρρευση, είτε με κάποιους τρόπους πλαγίους για να μπουν οι ιδιώτες μέσα και να δημιουργήσουν ένα κεκτημένο για να φύγει πλέον η δημόσια υγεία από τα χέρια του κράτους και να πάει σε ιδιωτικό κλάδο. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε τη λύση σε όλα τα θέματα που σας είπα, υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στην αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας με ανασύσταση εκβάθρων του ΕΣΥ και με δημιουργία όχι μόνο
κάλυψη των 10.000 θέσεων που είπε προχθές ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, του ιατρικού προσωπικού, αλλά πολλούς παραπάνω που με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να φέρουμε και από το εξωτερικό νέα παιδιά, επιστήμονες, να βοηθήσουν σε αυτή την ανασύσταση. Θέλει δηλαδή ένα Κυριάκο Βελόπουλο δυναμικό σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου να ξεκινήσει εκ βάθρων το ΕΣΥ. Γιατί 42 χρόνια είναι παρετημένο και τα κτίρια θέλουν αναβάθμιση και τα μηχανήματα και το προσωπικό. Χαμογελάει, κύριε Κουτζανάκη. Χαμογελάω. Έχω συνηθίσει από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αναφορές στο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα και από την Ελληνική Λύση. Την ιστορία μας τη διεκδικούν πολύ από ό,τι φαίνεται. Ανοίγουν την πόρτα για συνεργασία και για πρόταση. Τι πιστεύετε, κύριε Κουτζανάκη? Από την Ελληνική Λύση. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την προσέγγιση? Εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ καιρό τώρα ότι φοβούνται τη βαριά ιστορία του ΠΑΣΟΚ και θα πω ότι φοβούνται και την ανανέωση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ από την αείμνη στη Φόφη, στη νέα γενιά, και προσπαθούν είτε να αποδυναμώσουν ή να καταργήσουν αυτά που έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ, είτε και να τα καπηλευτούν. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά. Νομίζω κανένας δεν αυτοαναιρεί και αυτοακυρώνει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Και θα φανεί την επόμενη μέρα των εκλογών από την φιλοδοξία, από τις φιλοδοξίες του Ανδρουλάκη. Οπότε θα δούμε τι μέλη γενέστε. Έχετε απευθύνει όμως πρόσκληση ανοιχτή στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασία? Φυσικά, και είναι και πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί όπως είπα και στην αρχή, θα πρέπει προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να βγουν μπροστά. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει η Ελλάδα να γίνει μια προοδευτική χώρα. Προτιμάτε έναν δυνατό σύμμαχο ή ένα αποδυναμωμένο σύμμαχο την επομένη των εκλογών τότε? Εγώ προσωπικά, προτιμώ μια προοδευτική κυβέρνηση. Οπότε, ποσός με ενδιαφέρει αν είναι αδύναμος ή δυναμωμένος, εμένα με ενδιαφέρουν άνθρωποι με προοδευτικά μυαλά. Άλλο να έχει ένα ΠΑΣΟΚ 3% και άλλο να έχει ένα 15%. Αυτό σας λέω. Στο κομμάτι το μετεκλογικό της επόμενης μέρας. Και εγώ σας ξαναλέω ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό να βγουν μπροστά νέοι έντιμοι άνθρωποι από όλο το δημοκρατικό προοδευτικό άξονα, να αλλάξει την κυβέρνηση της χώρας και να βγει η Ελλάδα μπροστά με προοδευτική διακυβέρνηση. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, κυρία Τσουκαλά. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Και τι μας λένε? Αλλιώς αντιμετωπίζονται περιοχές Βόρειας Ελλάδας και τελείως διαφορετικό το καθεστώς σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πολλά τα παραδείγματα και με το κόστος παραγωγής σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, πολλά τα παραδείγματα και στην κτηνοτροφία. Οπότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει? Βέβαια, χρειάζεται συνολική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και ειδικά στην Κρήτη τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοξευθεί. Έχει μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο κατά 50%. Διαβάζω ότι ακόμα και η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 5.000 τόνους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και γενικά οι κτηνοτρόφοι μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Έχει αυξηθεί το κόστος των μεταφορών, το κόστος των ζωοτροφών. Είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο για να το αντιμετωπίσουμε και δεν βοήθησαν και τα σχέδια δράσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς δόθηκε μοριοδότηση σε καλλιέργειες, ας πούμε, βαμβακιού στη Βόρεια Ελλάδα. Υπήρξαν και μοριοδοτήσεις αναφορικά με την ηλικία, δηλαδή κάτω των 50 επιδοτήθηκαν περισσότερο. Οπότε χρειάζεται μια συνολική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Και εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται αυτή η ανασυγκρότηση να γίνει και με βάση τις υποδομές και τις καλλιέργειες, οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν παράγονται ζωοτροφές στην Κρήτη? Για ποιο λόγο θα πρέπει να τις αγοράζουμε από την Ουκρανία? Για ποιο λόγο να μην δημιουργηθούν ζωοτροφές οι οποίες θα έχουν ως κύριο συστατικό το χαρούπι, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι και ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε και πάρα πολλοί φορείς να συνδράμουν ούτως ώστε να επιληθούν. Μάλιστα. Πόσες φορές, κυρία Κοντζανάκη, έχουν ανέβει πάνω εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κλάδου σε επίπεδο ρεθύμνου σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα? Ακριβώς. Όταν όμως η πολιτική αποφασίσει να δώσει πραγματική στήριξη, να στηρίξει τον αγρότη, που παράλληλα μπορεί να είναι στον πρωτογενή τομέα, να είναι νέος,
και να μένει και στην επαρχία. Δηλαδή μπορεί να στηρίξει τρία πράγματα και την υπογεννητικότητα και να δώσει και κίνητρα να κάνει παιδιά. Άρα πρέπει να δοθούν γερά κίνητρα, γερή στήριξη και όχι επιδοτήσεις, γιατί έχουμε δει που δεν καταλήγουν πάντα στον πραγματικό παραγωγό και στον πραγματικό κτηνοτρόφο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν, να βγουν πολιτικές και να έχουν ως προτεραιότητα αυτό. Μάλιστα. Κύριε Βαλτζάκη, και ένα σχόλιο από εσάς. Να σας πω. Εγώ, επειδή είπαμε αρκετά χρόνια μεγαλύτερος από τις κυρίες δίπλα μου, έχω εμπειρία από την ιστορία με την κοινή αγροτική πολιτική, αν θυμάστε το 1981, καλά και εσείς νέος είστε. Αναφέρεστε όμως και στον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτή την περιοχή. Μα αναφέρομαι γιατί αυτός ήταν ένας ηγέτης που τα πρώτα χρόνια κάτι έκανε στην Ελλάδα και τώρα ο κύριος Βελόπουλος, εγώ τον ταυτίζω με τον Παπανδρέου για τα πρώτα 5 χρόνια, το λέω δηλαδή αν παρεξηγηθούμε με τις συναδεύσεις, σαν ηγέτη μιλώ, και με τον Μακαριστό, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χριστόδουλο, σαν χριστιανό Ορθόδοξο. Εμείς στηρούμε λοιπόν τις παραδόσεις μας. Οι παραδόσεις στην Κρήτη, κυρίως στην Κρήτη, ήταν η σταφίδα μας και το ελαιόλαδο. Το μισό Ηράκλειο και πολύ και παραπάνω έχει δημιουργηθεί από τη σταφίδα και από το λάδι. Έτσι ξέρω εγώ. Λοιπόν, με τις κοινές αγροτικές πολιτικές, με τις πιέσεις των Ευρωπαίων, με τα δανεικά, με τα έτσι, με τα αλλιώς, υπογράφαμε λοιπόν. Η σημερινή λέξη μνημόνιο θέλω να πω, αλλά δεν τη λέω. Τότε τα λέγανε αλλιώς, σύμφωνα. Και λέγανε να καταργήσετε σιγά σιγά την παραγωγή της σταφίδας, να περικόψετε σιγά σιγά, να ξεπατώσετε τα μπέλια. Αυτά λοιπόν έφερανε τούτα με λίγα λόγια. Από εκεί και ύστερα, ποιος σοβαρός ηγέτης ασχολήθηκε με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Είπα, ο Παπανδρέου έκαμε τότε αυτό με το ΕΣΥ. Από το 81 και μετά, που ήταν αξιόλογοι άνθρωποι στη Βουλή και άνθρωποι του λαού και άνθρωποι επιστήμονες, μορφωμένοι και ποιος ασχολήθηκε σοβαρά με τους αγροτοκτηνοτρόφους να τους πει ότι θέλετε μια αναδιοργάνωση εκβάθρων, θέλετε ειδικά κονδύλια και θέλουμε και χέρια. Μάλιστα. Γιατί τώρα μιλάμε για ανάπτυξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα. Φανταστείτε ότι είναι η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Πρώτη είναι η ναυτιλία, δεύτερος είναι ο τουρισμός. Αν θυμάμαι καλά από τα τραπεζικά που, δεδομένα που όταν υπηρετούσα στην τράπεζα, και τρίτος ο αγροτοκτηνοτροφικός. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσουκαλά, στο κομμάτι των συνεργασιών, και τι δεν έχουμε ακούσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, δημοκρατική διακυβέρνηση, προοδευτική διακυβέρνηση, κυβέρνηση ηττημένων. Κάπως έχουμε μπερδευτεί λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει πρόσκληση σε δημοκρατικά κόμματα, όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ αυτών βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο Μέρα 25 του Γιάννη του Βαρουφάκη. Ωστόσο, κανείς δεν ανοίγει την ατζέντα του και σε πολλές περιπτώσεις είναι και απέναντι. Ναι, πολύ σωστά. Εγώ, όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο με απλή αναλογική να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι, είναι δεδομένο. Θεωρώ αυτό ότι πιθανότατα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο εάν το οποίο δεν αποκλείουμε. Φυσικά. Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα υπάρχουν και διερευνητικές βέβαια και να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων. Φυσικά. Για να το θέσω σωστά. Εγώ και ως φύση και θέση προοδευτικός άνθρωπος και πολίτης, εγώ υπήρξα πάντοτε υπέρ των συνεργασιών και για μένα θα ήταν ευχής έργο να υπάρξει συνεργασία μετά τις εκλογές. Συνεργασία με τα κόμματα που προείπα. Ναι, συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με κόμματα του προοδευτικού τόξου, του δημοκρατικού τόξου. Αυτό για μένα θα ήταν ευχής έργων. Εννοείται. Μάλιστα. Κυρία Κοντζανάκη. Εγώ θα πω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπουμε, που αποστρέφουν τους νέους από την πολιτική. Τοξικά δίπολα, αλαζονία της εξουσίας, αλαζονικές συμπεριφορές και διεκδίκηση αυτοδυναμίας, λαϊκισμός. Είναι αυτά λοιπόν που εμείς οι νέοι μας κουράζουν πάρα πολύ και να βλέπουμε και φωνές και εντάσεις. Και εγώ πιστεύω στις συνεργασίες και ευελπιστώ και οι νέοι που εντασσόμαστε στην πολιτική να έχουμε έτσι, ξέρετε, βλέπουμε συχνά την αντιπολίτευση να είναι πάντα κόντρα της κυβέρνησης και όταν γίνονται το ανάποδο ξανά το ίδιο. Δηλαδή
σημαντικές αποφάσεις για τα εθνικά, για τα εθνικά ζητήματα, για το μεταναστευτικό, για τη, πολλά, δηλαδή η Διάβγεια τότε, από ποιος ψηφίστηκε. Ο νόμος Κατσέλη, που ο ΣΥΡΙΖΑ περήφανα διαφημίζει τη μεταγραφή Κατσέλη, δεν υπογράφηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να βλέπω, να δω και να συμμετέχω σε μια πολιτική σκηνή η οποία θα έχει τη σοβαρότητα και την ευθύνη. Αυτή λοιπόν την ευθύνη που δεν είδαμε στο παρελθόν, τουλάχιστον τελευταία δεκαετία που παρακολουθώ την πολιτική, δεν είδαμε σοβαρότητα αυτά που έλεγε μια αντιπολίτευση να τα κάνει πράξη όταν έρχεται η κυβέρνηση. Οπότε θα ήθελα και ας είναι και κυβερνήσεις συνεργασίας, να έχει ο πολιτικός την ευθύνη και τη σοβαρότητα αυτή. Μάλιστα. Κύριε Βαλτζάκη, συνεργασία. Υπάρχει κάποιο κόμμα με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, η Ελληνική Λύση? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο πρόεδρός μας λέει ξεκάθαρα ότι με αυτούς που κυβερνήσανε και δημιουργήσανε τόσα προβλήματα στη χώρα δεν μπορώ να συνεργαστώ. Για μένα είναι πολύ καθαρό το νόημα. Δηλαδή, κλείνει την πόρτα οριστικά, ούτε πριν ούτε μετά. Επίσης λέει και το εξής που έχει μεγάλη σημασία. Λέει, μα μέσα στη Βουλή όταν ήμασταν, την προηγούμενη Βουλή, το 60% των νομοσχεδίων του κυβερνώντος κόμματος, κ. Μητσοτάκη, το ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 40%, το 50% το ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχουν δεδομένα για να συνεργαστούν, για να δημιουργήσουν κυβέρνηση συνεργασία. Μάλιστα. Δεν συνεργάζεται λοιπόν με κανένα από αυτά τα κόμματα. Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Έχουμε 3-4 λεπτά να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μπαλτζάκη, απευθυνόμενο στους τηλεθεατές μας. Για ποιους λόγους να στηρίξουν Ελληνική Λύση και για ποιους λόγους κατ' επέκταση μετά να στηρίξουν και εσάς. Ακριβώς. Εγώ αισθάνομαι περήφανος που βρέθηκε ένας Έλληνας ηγέτης αυτού του τόπου, ο οποίος στηρίζει τον πατριωτισμό και τις παραδόσεις της χώρας μας. Θεωρώ ότι ενσωματώνει δύο στοιχεία, όπως προείπα, από τη μια πλευρά του χριστιανού ορθόδοξου που το διατυμπανίζει, ενώ οι άλλοι, οι υπόλοιποι, δεν βλέπω καν να το αναφέρουν και μου κάνει εντύπωση αυτό, και από την άλλη πλευρά του Έλληνα πατριώτη, που επίσης το διατυμπανίζει. Δεν είναι ταμπού πλέον αυτά. Αυτά είναι, αυτά πιστεύουμε, σε αυτά είμαστε προσκολλημένοι, εκεί θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Να αποκτήσει λοιπόν μια ανεξαρτησία, μια οικονομική αναβάθμιση, να φτιαχτεί η οικονομία της χώρας, να προχωρήσουμε σε επενδύσεις μετά στην παιδεία, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, στην υγεία και στις επενδύσεις γενικά του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, να αναζωογονηθεί η Ελλάδα, να αισθανθεί ο Έλληνας ότι ζει σε ένα ασφαλές κράτος με ισονομία, ισοκρατία και όλα τα λοιπά. Κυρία Κοντζανάκη. Εγώ ανήκω στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, σε ένα χώρο με τεράστια ιστορία στην ελληνική κοινωνία, στη δημιουργία του ΕΣΥ, στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι μεγάλη η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Είναι το κόμμα που κράτησε την ευθύνη στη δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας από τη χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κόμμα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανανέωση και όχι μόνο ηλικιακή αλλά και σε πρόσωπα, και ανήκοντας στη νέα γενιά, στην ανανέωση αυτή, ζητώ τη στήριξη και της νέας γενιάς που έχει επιστρατευτεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ που μπορεί και θα κρατήσει την ευθύνη και τη σταθερότητα για την, με πάντα έχοντας γνώμονα τον άνθρωπο, με ανθρωποκεντρικές πολιτικές, για τη στήριξη του μικρομεσαίου, του κτηνοτρόφιου, του αγρότη και του εργαζομένου. Κυρία Τσουκαλά, να κλείσουμε εσάς. Εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλο, ζητάμε δικαιοσύνη παντού. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε όλη αυτή τη θεσμική εκτροπή των παρακολουθήσεων, τη φτωχοποίηση των νέων μας. Είμαστε ένα κόμμα μαζικό,
Εγώ προσωπικά προέρχομαι από τα κινήματα και είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Προήλθα μέσα από μια διαδικασία μεγάλης ζήμωσης και είναι τιμή το ότι συμμετέχω μαζί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει πολυετείς αγώνες. Κανένα κίνημα δεν αφουγκράζεται περισσότερο τις ανάγκες του ελληνικού λαού περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ και κανένα κίνημα δεν είναι σε θέση να δώσει λύση στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, κυρία Κοντζανάκη, κύριε Μπαλτζάκη, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.